έστειλε πολλαπλά μηνύματα σε διαφορετικούς αποδέκτες. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται η Δημοκρατική Αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως κάτι ενοχλεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι η αντοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είπε ότι αυτή τη στιγμή επιτίθεται στη Δημοκρατική Αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει τις δικές του εσωτερικές διαφωνίες. Νομίζουν ότι με την επίθεση θα συγκαλύψουν, είπε χαρακτηριστικά, τις μεγάλες εσωτερικές διαφορές που μέρα με την ημέρα έρχονται στην επιφάνεια. Η εσωτερική διαμάχη σε θέματα στρατηγικής σημασίας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις επιθέσεις της Δημοκρατική Αριστερά, είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης Κουβέλης. Ενώ αναφερόμενος και στην Χρυσή Αυγή, είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που επέτρεψαν την άνοδο του κόμματος των νεοναζιστών. Αίτια οικονομικά και κοινωνικά, η έκρηξη του μεταναστευτικού προβλήματος. Η δημοκρατία πρέπει και οφείλει να αμυνθεί και να αποκρούσει εδώ και τώρα τις εγκληματικές πρακτικές και το κράτος πρέπει να απαντήσει βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, αναφέρθηκε και στο θέμα της προγραμματικής συμφωνίας. Είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης Κουβέλης πως η προγραμματική συμφωνία συνιστά πολιτική μας δέσμευση, ούτε κουρελόχαρτο, ούτε οδηγός άμεσης επαρμογής και αστραπιαίας επίλυσης προβλημάτων. Μας δεσμεύει σε βάθος χρόνου. Αλεξάνδρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Πολύμερε, και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Κουβέλη. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο και επικίνδυνο σταυροδρόμι και η αριστερά της ευθύνης, η δική μας αριστερά, το κόμμα μας, η δημοκρατική αριστερά, συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις ώστε η τελική επιλογή να είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης που επεκτείνεται σε όλο και περισσότερες χώρες με την καθυστέρηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης αλλά και τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας αλλά και του πολιτικού συστήματος συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η αλήθεια είναι απλή και την αντιλαμβάνονται οι πάντες, μαζί και εκείνοι που δικαιολογημένα δυσανασκετούν από τα μέτρα που είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε. Χωρίς την δημοκρατική αριστερά, καμιά κυβέρνηση δεν μπορούσε να σχηματιστεί και η χώρα θα έπεφτε σε κατάσταση άτακτης χρεοκοπίας, όπου αυτά που περνάμε σήμερα και αυτά που φοβόμαστε για το αύριο θα μοιάζουν με χάδι μπροστά σε αυτά που θα συνέβαιναν. Άνευ προηγουμένου ήταν η επίθεση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου.